Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα αύριο. Καλό μήνα. Όλα αυτά μαζί. Αλλά υπάρχει μια αλλαγή παροιμία που λέει τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Μιλάω για το με επιδημία. Είναι σαν να ρίχνουμε νερό, ρε παιδιά, σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουμε, τα νούμερα παραμένουν τα ίδια. Εδώ και 1,5 χρόνο εννοείται ότι είμαστε σε ένα lockdown, έτσι. Και οι αριθμοί σήμερα εμφανίζονται χειρότεροι από τότε που πήγαμε στο lockdown. Μιλάμε για 1.259-69 κρούσματα, Σάββατο. Προσέξτε, οι μετρήσεις είναι χθεσινές. Το Σάββατο και την Κυριακή συνήθως δεν γίνονται τόσες πολλές μετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, 1.269, 391 οι διασωληνωμένοι, αυτό για μένα και για τους γιατρούς το πιο επικίνδυνο από όλα, ανεβαίνει ραγδαία ο αριθμός των διασωληνωμένων, που σημαίνει ότι σε λίγο θα υπάρχουν κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και βεβαίως η θάνατη είναι αυξημένη, 36 χθες. Κάτι πρέπει να γίνεται λάθος. Δεν εξηγείται άλλο το πράγμα. Κάτι δεν πρέπει να γίνεται ή να κάνουμε καλά. Διότι το να είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου, το να μην δουλεύουν τα μαγαζιά 1,5 μήνα και οι αριθμοί να μην πέφτουν, θα πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά ή κάποιο λάθος γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα συνδεθούμε με την καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού, για να δούμε μαζί της τι συμβαίνει επιτέλους. Διότι ήταν 1η του Μάρτη να ανοίξουν τα μαγαζιά, το λιανεμπόριο, τώρα πήγανε 8 του Μάρτη, αλλά όλοι λένε θα πάνε 15 του Μάρτη. Δηλαδή κάθε εβδομάδα δίνεται παράταση ακόμη μια εβδομάδα. Επειδή είμαι δημοσιογράφος παλιάς σκοπής, για να χρησιμοποιήσουμε και έκφραση της εποχής, είμαι 50 χρόνια στο κουρμπέτι που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Καψής, θέλω να, με την ταπεινότητά μου, θέλω να ακούσω τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση με το θέμα Κουφοντίνα. Προσέξτε την υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή ο Κουφοντίνας είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κρέμεται τη ζωή του μια κλωστή. Δεν έχει φάει εδώ και ένα μήνα. Έχει σταματήσει να πίνει και νερό. Τον συντηρούν με ενέσεις. Αλίμονο εάν αύριο μεθαύριο πεθάνει ο Κουφοντίνας στα κάγια Αθήνα. Σας το λέω να το ξέρετε και έχω πληροφορίες. Θα μου πεις, εκβιάζεται μια κυβέρνηση από έναν τρομοκράτη που έχει σκοτώσει και 11 άτομα και που λέει: εγώ δεν θέλω αυτή τη φυλακή που με έχετε, θέλω μια άλλη φυλακή, να πάω στον Κορυδαλό. Όχι βεβαίως, και δεν πρέπει να εκβιάζεται και δεν πρέπει να υποχωρήσει, διότι εάν γίνει το χατήρι του Κουφοντίνα, αύριο θα βγει ένα άλλο Κουφοντίνα, θα κάνει αυτό μια απεργία πείνας και θα λέει: θέλω να με πάτε και στις φυλακές τη Θεσσαλονίκη που είναι ορότερες. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση πολύ, πολύ σοβαρά να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν είμαι εγώ κυβέρνηση. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να πεθάνει. Να τον αφήσουμε να φύγει. Διότι θα ζήσουμε τα Δεκεμβριανά του 2008. Είμαι βέβαιος για αυτό σας λέω. Σαν δημοσιογράφος, σας λέω εμπειρός με 50 χρόνια εμπειρία. Βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν προς τα εκεί. Και να κλείσω τα πρώτα μου σχόλια. Μέχρι σήμερα ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα, την εβδομάδα Λιγνάδη. Με αυτές τις βρωμερές αποκαλύψεις που μας έχουν συγκλονίσει όλους μας, που πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις σου προκαλεί μια, όχι μόνο μια απέχθεια, σου προκαλεί ένα μετό αυτό όλο το πράγμα. Από αύριο το πρωί θα ζήσουμε την εβδομάδα Πέτρου Φιλιππίδη. Γιατί από αύριο το πρωί ξεκινάει η δικαστική έρευνα για τα αδικήματα της καταγγελίας κατά του Φιλιππίδη. Οι δικαστές θα αρχίσουν στη διερεύνησή τους να τους απασχολεί. Οι καταγγελίες είναι για σεξουαλική παρενόχληση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και μία απόπειρα βιασμού. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε μπορώ να δικάσω ανθρώπους και βεβαίως σέβομαι απόλυτα και το τεκμήριο της σταθερότητας. Εδώ πέρα μας υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι θα γίνει και τελικά να σας πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα καταδικαστεί ο Φιλιππίδης ή ο Λιγνάδης σε 5 χρόνια, 3 χρόνια, 10 χρόνια.
Έτσι, άλλως, η κοινή γνώμη έχει καταλήξει. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα όνοματα τους ακουστήκαν σε αυτές τις βρωμερές ιστορίες δεν θα τολμήσουν να ξαναντεμούν στο σανίδι. Είναι τελειωμένοι. Για μένα είναι καμένα χαρτιά όλοι αυτοί, καλλιτεχνικά. Εμένα με ενδιαφέρει όμως τι θα γίνει με τους νέους ανθρώπους. Εάν θα δημιουργηθεί ένα τείχος προστασίας όλων αυτών των παιδιών που θέλουν να πάνε να δουλέψουν, να γίνουν ηθοποιοί, να γίνουν τραγουδιστές, να κάνουν κάποιο τέτοιο επάγγελμα ή και σε άλλα επαγγέλματα, να γίνουν δημοσιογράφοι. Εγώ δεν γερούμισα το δάχτυλό μου και στη δημοσιογραφία γίνονται κάποια παρόμοια πράγματα. Και όμως κάποιοι εξουσιαστές τους καίνουν τα όνειρα, καταστρέφουν τις ψυχές τους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Αν θα υπάρξει ένα πέπλο προστασίας των παιδιών μας, ώστε αύριο να μην ζήσουν αυτά που ζήσανε οι νέοι άνθρωποι κοντά στους καταγγελόμενους αυτή τη στιγμή καλλιτέχνες. Είμαι καλά σήμερα γιατί έχω κοντά μου τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χραδαβέλα. Τα περισσότερα, όλα τα συμμερίσματα όσα είπατε για τον κύριο Κουφοντίνα δεν ξαναδικάζεται. Τον έχουμε απαξιώσει, δεν συμφωνούσαμε με αυτά τα οποία έκανε, τα έχουμε καταγγείλει. Γιατί βγήκανε κάποιοι ανόητοι σήμερα πάλι δολοφόνο, το λέγανε κλπ. Έχει τελειώσει. Έχει καταδικαστεί. Ναι. Το θέμα είναι τώρα για μια αξιοπρεπή και δίκαιη φυλακή. Διαβίωση στη φυλακή. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ό,τι είπατε εισαγωγικά θα πρέπει να το δει. Είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Του χειροτερεύσανε η σημερινή κυβέρνηση το θεσμικό πλαίσιο, ναι, που καλώς ή κακώς του είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση να μπορεί να είναι στον κορίδαλο. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι ξαναβλέπει το θέμα όταν είχε συλληφθεί ή όταν καταδικαζότανε και δικαζότανε. Δεν είναι η ίδια συγκυρία. Τώρα είναι φυλακισμένος, είναι καταδικασμένος, έχει καταδικαστεί για 11 θανάτους. Όλοι αυτό το ξέρουμε και το καταδικάζουμε, αλλά πρέπει να του διασφαλίσει η κυβέρνηση και όχι ρεβανσισμό. Γιατί βλέπω τώρα, επαναλαμβάνω, σήμερα με τρομάκρυνε κάτι ανόητες ανακοινώσεις που αρχίζανε από, ναι, δολοφονία και κατεβαίνανε με δολοφονία. Και κάτι πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Μιλάμε για ανοήτους. Άρα λοιπόν πρέπει ο πρωθυπουργός να ασχοληθεί και να τελειώσει η υπόθεση. Καταδικάστηκε, τώρα πρέπει να μην πεθάνει. Όπως το είπατε εσείς. Αυτό είναι. Όπως το είπατε εσείς. Για τον Θεό. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα κορονοϊός, επιθυμία που μας απασχολεί όλους μας. Θα συνδεθούμε με την κυρία Λινού. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να την έχουμε την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια. Δεν έχουμε ακόμη ήχο. Ελπίζω να το φτιάξουμε τον ήχο. Και μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, θέλω να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον κύριο Μητρόπουλο, να ξεκινήσουμε λιγάκι να βλέπουμε τα θέματα του δικού του χώρου, που είναι βεβαίως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι συντάξεις κλπ. Α, και μου ήρθε από την ΕΝΙΠΕΚ, όπου είναι πρόεδρος ο κύριος Μητρόπουλος, ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, που λέει ότι δίνεται επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης στους υπαλλήλους της ΑΔΕ και δεν δίνεται στους γιατρούς. Είναι άδικο. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε... Ανακαλύψαμε στον τελευταίο νόμο της ελληνικής επικράτειας του ελληνικού κράτους, το νόμο 47-78, προχθές άρχισε να ισχύει. Είναι ο νόμος για την προκαταβολή σύνταξης. Θα ξαναμιλήσουμε σήμερα, ναι, για αυτό το θεσμό, ναι, γιατί αφορά, ναι, πολλές χιλιάδες κόσμου. Με το άρθρο 10 δίδεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους, στους οικονομικούς και διοικητικού της ΑΔΕ. Που μαζεύουν τους φόρους εκεί, που στην ουσία έχουν και οι δανειστές ισχυρό ρόλο, ναι, και λόγο σε αυτή την οργάνωση. Η ΑΔΕ, ξέρετε, είναι η αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι η υπηρεσία που μαζεύει λεφτά. Μαζεύει τους φόρους και βεβαίως εκεί οι δανειστές. Αυτοί παίρνουν λοιπόν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινούς εργασίας. Που είναι άνθρωποι των γραφείων. Okay. Δεν λέμε όχι. Δεν αλλά πάρουν, να πάρουν. Μέχρι τώρα θα δούμε και την κυρία Λινού, διότι έχει πολεμήσει, έχει κάνει αγώνες. Η κυρία Νεμοδουρά, ναι, οι άλλοι οι οποίοι ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής για να δούνε αν είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό το επάγγελμα του ιατρού, του νοσηλευτή, του υπαλλήλου, του οδηγού, του ΕΚΑΒ κλπ. Δεν είναι, κύριε Χαρδαβέλα, οξύμορο τώρα να ευχαριστούμε και να παρακαλούμε να μας βοηθήσουν οι λειτουργοί της υγείας, της νοσηλείας, οι ιατροί, νοσηλευτές κλπ. Και να δίδεται σε μια καθαρά διοικητική υπηρεσία, βεβαίως με μεγάλη σημασία, η ίσπραξη των φόρων κλπ. Το επίδομα ανθυγιεινής
και επικίνδυνης εργασίας. Είναι άδικο. Δεν το καταγγείλαμε. Λέει καλός, αλλά να επεκταθεί και αυτονόητος εκεί που πρέπει. Είναι άδικο στους γιατρούς. Οι οποίοι... Οι αστυνομικοί παλιότερα, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, τόσοι χάνονται κλπ. Τον έχουμε. Ωραία. Ναι, είναι άδικο πραγματικά. Οι γιατροί που και οι νοσηλευτές με τα νοσοκομεία έχουν χάσει και τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι για να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους ασθενείς από κορονοϊό. Είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να μην παίρνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγής εργασίας και να παίρνουν υπάλληλοι. Δεν έχουμε αντίρρηση να τους δώσουν και μια χαρά είναι και πολύ καλά κάνουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη κατηγορία. Λοιπόν. Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσα στο Skype με την κυρία Αθηνά Λινού, την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Για πέστε μου, κυρία Λινού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς κάτι λάθος γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Περνάνε οι μέρες. Εννοείται το lockdown έχει ξεκινήσει το 1,5 μήνα, αλλά οι αριθμοί. Και η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η επιδημία στην Ελλάδα είναι χειρότερη από τότε που έχει γίνει το lockdown. Πού είναι το λάθος, τι δεν γίνεται καλά και πάμε εκεί. Πολλά πράγματα μπορεί να μην γίνονται καλά. Πολλά πράγματα μπορεί και να είναι φυσιολογική συνέπεια των μεταλλάξεων. Οι μεταλλάξεις είναι πιο μεταδοτικές και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ίσως να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι μέτρα τα οποία έπρεπε να είχαν προηγηθεί του lockdown δεν προηγήθηκαν. Και αυτό σημαίνει οργάνωση της τηλεεργασίας με τρόπο ο οποίος θα αποθεί τον ιό και δεν θα τον διευκολύνει. Ας πούμε, έχω ακούσει ότι σε ορισμένους δημόσιους χώρους πηγαίνουν οι εργαζόμενοι εν αλλάξει μέρα παραμέρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν προφθαίνει να εκδηλωθεί ο ιός. Θα έπρεπε να είναι εβδομάδα παραβδομάδα ή κάτι τέτοιο. Ναι, μεν αραιώνουν, αλλά αν υπάρξει κρούσμα μεταδίδεται πριν προλάβουμε να απολυμάνουμε ή να αποστασιοποιηθούμε. Επίσης δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βλέπουμε ότι τώρα επικεντρώνονται και αυξάνονται τα κρούσματα στις περιοχές, στις γειτονιές θα έλεγε κανείς, που οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Nice. Δεν έχουν τα αυτοκίνητά τους, είναι πιο οικονομικά ευέλωτες περιοχές. Το άλλο που επίσης συμβαίνει είναι ότι επιτείνουμε τον εγκλισμό και αυτή την περίοδο δεν είναι λογική. Δεν είναι εύκολος ο φυσικός αεξαρισμός των χώρων, των σπιτιών μας. Δηλαδή, αντί να αφήνουμε τους ανθρώπους να είναι σε εξωτερικούς χώρους, να περπατήσουν, να ευχαριστούν την ύπαιθρο, τους λέμε κλειστείτε μέσα στις 6. Με αποτέλεσμα, αν υπάρχει κρούσμα, να υπάρχει ενδοοικογενειακή διασπορά. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ενδοοικογενειακό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά είναι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και επίσης σε πολλούς χώρους εργασίας που τώρα λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να... εκεί που είναι απαιτητή, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, να τους προμηθεύουμε και με μάσκες υψηλής αποτελεσματικότητας. Μάλιστα. Για πέστε μου κάτι άλλο. Και αυτό μπορούσε το έξοδο να το αναλάβει και η πολιτεία. Βεβαίως. Με τα σημερινά δεδομένα και με την ροή της κατάστασης που δείχνει ότι δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι σωστό και εφικτό, όπως λένε, στις 15 Μαρτίου να ανοίξει το λιανεμπόριο, να αρχίσει να λειτουργεί όλο το σύστημα πάλι αυτό, ή το θεωρείτε πολύ νωρίς και επικίνδυνο να γίνει αυτό? Θα το θεωρούσα εφικτό αν αμέσως αυτή την εβδομάδα μπορούσαν να διπλασιαστούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, των τρένων, να δοθούν επιδόματα όπως είπαμε ή κουπόνια για ταξί και αν αποφάσιζε αμέσως η πολιτεία, δεν ξέρω σε ποιον έπρεπε να το χρεώσει, ότι
κάθε εργαζόμενος του οποίου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη, με το που μπαίνει στη δουλειά παίρνει 2 μάσκες υψηλής αποτελεσματικότητας, υψηλής προστασίας. Να έχει ένα τετράωρο για να μπορέσει να προστατευτεί ο εργαζόμενος και να μην μεταφέρει την νόσο και στο σπίτι του και να διασπαρεί εκεί. Και να γινόταν μια έντονη καμπάνια για την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου, όσες δουλειές μπορούν να γίνουν να γίνονται έξω, και να αερίζουμε τα σπίτια μας, τα γραφεία μας με φυσικό αερισμό όσο γίνεται. Έτσι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την εσωτερικού χώρου διασπορά, θα έλεγε κανείς, και να μπορέσουμε να ανοίξουμε με προσοχή. Δηλαδή και εκεί που θα ανοίγαμε στο εμπόριο να είναι ελεγχόμενο ο ελεγχόμενος ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν και η αυστηρή χρήση καλής μάσκας από όλους τους εργαζόμενους. Τώρα, θα σας πω κάτι που είπε ο κ. Καπραβέλλος, ο οποίος είναι διευθυντής της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης στο Ιπποκράτειο. Είπε σήμερα ότι έχει έρθει ο ιός μέσα στην οικογένεια με την υπερκινητικότητα που υπάρχει. Και σε αυτό την εικόνα της υπερκινητικότητας την βλέπουμε καθημερινά και στους δρόμους. Είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει απαγόρευση. Τα αυτοκίνητα είναι μέσα στους δρόμους, κινείται ο κόσμος συνέχεια. Και το άλλο που είπε είναι ότι ίσως πρέπει να αποφασίσουμε από τώρα ότι η ζωή μας αλλάζει οριστικά. Δηλαδή, ακόμη και η επιδημία να την θασέψουμε, να την χαλιναγωγήσουμε, η ζωή μας πια έχει αλλάξει ουσιαστικά για το μέλλον. Συμφωνείτε με αυτές τις απόψεις? Δεν είμαι σίγουρη ότι αλλάζει ουσιαστικά. Αν κινούμασταν έξυπνα ώστε να απαλλάξουμε τον πλανήτη από αυτόν τον ιό, δεν σημαίνει ότι θα είχαμε και επόμενο ιό και ότι θα είμαστε για πάντα έτσι. Με αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ αυτή τη στιγμή. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρξει ευχέρεια να εμβολιαστούν όλοι και γρήγορα. Ακούμε ότι σε άλλες χώρες έχει εισαχθεί και το ρωσικό εμβόλιο, έχουν προχωρήσει και άλλα εμβόλια. Αν και εμείς προχωρήσουμε γρήγορα και ταυτόχρονα ευαισθητοποιηθεί όλος ο πλούσιος κόσμος, θα έλεγε κανείς, να χορηγήσει εμβόλια και στις φτωχότερες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που δεν έχουν καμία πρόσβαση αυτή τη στιγμή οικονομική, ή να τους δώσει την τεχνολογία για να μπορεί να παραχθεί το εμβόλιο γρήγορα και να φτάσει στην άκρη της γης, δεν θα ήταν σίγουρο ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ίσα-ίσα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μόνο το Pfizer, το εμβόλιο της Pfizer και το Moderna, το AstraZeneca και της AstraZeneca. Και, AstraZeneca. Και περιμένουμε. Έχουμε 3 εμβόλια, 11 Μαρτίου, 11 θα περάσει πρώτα ο Θεός και της Johnson και Johnson και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Που είναι εμβόλιο το οποίο, μην ξεχνάμε, χρειάζεται μόνο μία δόση. Mm-hmm. Και το οποίο φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό και για τη μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσει και θα διασπαρεί στη χώρα μας, αλλά είναι πολύ πιθανό. Αυτή η μετάλλαξη εννοώ. Αλλά το να έχουμε τις Johnson & Johnson θα διευκολύνει, γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι έχουμε 800.000 εμβολιασμένους, αλλά οι πλειονότητες αυτών έχουν πάρει μόνο τη μία δόση. Μπράβο. Όπως εγώ. Εγώ πήρα τη δόση μου την περασμένη Δευτέρα και περιμένω τώρα να πέρασε ένας μήνας για να κάνω την επόμενη δόση. Κάτι τελευταίο, κυρία Λινού. Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι τελευταίο. Βέβαια και τώρα έχετε μια προστασία. Όχι πλήρη, αλλά έχετε προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Μίλαγα σήμερα. Καλά, να αισθάνεστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μίλαγα σήμερα με έναν πολύ φίλο μου ψυχίατρο, ο οποίος μου είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μου λέει, αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα παλέψουμε να δούμε τι θα κάνουμε με την επιδημία κλπ. Η επόμενη μέρα όμως θα έχει αφήσει τόσα ψυχιατρικά, όχι ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα στους ανθρώπους, που πρέπει να δούμε
και αυτή την πλευρά του προβλήματος. Δηλαδή τα παιδιά που δεν βγήκαν να παίξουν, τα παιδιά που δεν βλέπανε να μπορούσαν να πάνε στο σχολείο τους. Που φοβούνται. Που φοβούνται. Οι νέοι άνθρωποι... Βλέπει ένα μικρό παιδάκι να φταρνίζεσαι και λέει έχεις COVID. Ναι. Ένα παιδάκι. Αυτά τα ψυχιατρικά προβλήματα θα μας ταλαιπωρήσουν. Πώς το βλέπετε εσείς αυτή την εκδοχή? Θα μας ταλαιπωρήσουν και γι' αυτό χρειάζεται προετοιμασία από τώρα. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μελέτη και πληροφόρηση προς όλους τους γονείς και προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς μιλάμε στα παιδιά εν ώψη της πανδημίας. Η Αυστραλία ήδη από τον περασμένο Μάρτη είχε οδηγίες στον επίσημο ΕΟΔΗ, ας πούμε, που έλεγε ότι σε ένα παιδάκι που θα ανησυχήσει πρέπει να του πεις ότι ζούμε σε μια χώρα που έχουμε καλούς γιατρούς, που τα παιδιά δεν κινδυνεύουν πολύ, μην ανησυχείς. Αυτό δεν είδα ακόμα να περνάει στη δική μας επικοινωνία και είναι πολύ σημαντικό να περάσει. Σωστό. Κύριε Μητρόπουλε, θα έρθει να ορίσετε. Σταθερά αναφέρατε, κυρία καθηγήτρια, στις μαζικές μετακινήσεις, στην ελλειπτική εφαρμογή του θεσμού της τηλεργασίας και το δημόσιο εδώ πίσω είναι σε αυτό το θεσμό, κυρία καθηγήτρια, και οι ιδιωτικοί φορείς πίσω είναι στην τηλεργασία. Δεν διευκολύνει τον κόσμο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κάνει κάποια βήματα, αλλά δεν έχουν κάνει αρκετά. Υπό αυτή την έννοια πάντα επισημαίνεται και εσείς και έχετε πάντα δίκιο στο ότι στις φτωχές συνοικίες, στις μαζικές συναστροφές, εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και έχει να κάνει και με την οικονομική αδυναμία του κόσμου. Αυτά είναι τα ζητήματα. Πρέπει η πολιτεία να στέρξει. Και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν δομές που πρέπει να τις προσεγγίσουμε. Mm-hmm. Διότι είτε παραδείγματος χάρη είναι οι φυλακές. Μάλιστα. Είτε ένας ελεύθερος πολίτης, είτε ένας φυλακισμένος χρειαστεί να νοσηλευθεί. Έτσι. Την ίδια πίεση θα ασκήσει στο πάντως σύστημα. Είναι διάχυτη... Αλλά ο κίνδυνος να νοσήσει είναι πολύ μεγάλος. Είναι διάχυτη, όχι πεποίθηση, η αντίληψη του κόσμου ότι πάμε αργά στον εμβολιασμό, κυρία καθηγήτρια. Πάμε αργά. Δεν ξέρω, λόγω ελλείψεως οικονομικών πόρων, λόγω κακής συμφωνίας, ως χώρα πάμε αργά στον εμβολιασμό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Πάμε πολύ αργά γιατί δεν υπάρχουν εμβόλια. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι αν θα είμαστε έτοιμοι όταν θα υπάρχουν εμβόλια. Να είμαστε έτοιμοι να τα διαθέσουμε αμέσως. Μάλιστα. Κυρία Ενού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Εγώ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα που είναι των ημερών και θα το δούμε και από αύριο περισσότερο μπροστά μας. Είπαμε ότι δεν δικάζουμε κανέναν και δεν... Είναι λάθος στις περιπτώσεις αυτές που πραγματικά είναι βρώμικες πολύ. Υπάρχουν πρωταγωνιστές με παραβάσεις χοντρές, σε βαθμό κακουργήματος μερικοί από αυτούς, να δικάζεις έτσι από ένα τηλεοπτικό στούντιο ή να μην σέβεσαι την τεκμηρίωση της αθότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Λιγνάτης είναι στη φυλακή τώρα, προφανώς θα δικαστεί κάποια στιγμή. Από αύριο το πρωί θα ζήσουμε την εβδομάδα Φιλιππίδη, όπως μας είπαν οι δικαστικοί, διότι από αύριο αρχίζει η δικαστική διερεύνηση των παραβάσεων από πλευρά του Φιλιππίδη, που είναι τρεις από ό,τι θα υπάρχει στο κατηγορητήριο και είναι η εξής. Η μία είναι ότι είναι προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, έχει δηλαδή κάνει αυτό το έγκλημα. Υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος του και υπάρχει και επίσης απόπειρα βιασμού εις βάρος του Φιλιππίδη. Από αύριο λοιπόν αρχίζει η δικαστική διερεύνηση. Θέλω να δω όμως πού πάει αυτό το πράγμα. Τι σημασία έχει. Έχουμε στο συνδεθεί με Sky με τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, τον εξαιρετικό νομικό που έχουμε, για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε νομικά το θέμα αυτό. Καλησπέρα, κύριε Καπερνάρο. Καλησπέρα σας, κύριε Καρταβέλα. Καλησπέρα και στο φίλο τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε, ναι. Συγγνώμη, ας ξεκινήσουμε κάτι που το ζήσαμε πριν από 2 μέρες στη Βουλή. Έγινε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Όπου ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε και ορισμένες παρεμβάσεις που θα κάνει. Δηλαδή, θα αυξηθεί ο χρόνος παραγραφής, να μην παραγράφονται τα αιτήματα τόσο γρήγορα, 15 χρόνια νομίζω ότι είναι, θα το πάει στα 20-25 ίσως.
και επίσης θα εφαρμοστούν και αυστηρότερες ποινές σε όσους κάνουν τέτοια εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο μέτρα, δηλαδή παράταση της παραγραφής και μεγαλύτερες ποινές ίσως, λύνουν το πρόβλημα που υπάρχει και είναι φανερό ότι υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στο θέατρο, έτσι. Λοιπόν, πριν μπούμε σε αυτή τη πολύ σοβαρή, σε αυτό το σοβαρό θέμα που θέσατε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο προηγούμενο που αναφέρατε εσείς ως ευχολόγιο για τον Κουφοντίνα. Μάλιστα. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να μαθαίνουν και να γνωρίζουν όσοι δεν γνωρίζουν, και συγγνώμη για το μαθαίνουν, γιατί πρέπει να καταγίνεσαι με αυτά και να ασχολείσαι ιδιαίτερος. Πρέπει να πούμε ότι όταν ο Κουφοντίνας έφυγε από τον Κορυδαλό, ο Κορυδαλός δεν είχε ονομαστεί φυλακή υποδίκων. Πήγε λοιπόν στην αγροτική φυλακή, γιατί είναι ευεργετικά και είδατε τη διαφορά με το να μένεις στο ένα κελί του Κορυδαλού με άλλους δύο ή τρεις, που έχει κατασκευαστεί μόνο για να δέχεται έναν κρατούμενο. Πήγε στην αγροτική φυλακή, όπου εκεί είναι πολύ καλύτερα από το να είσαι σε ένα κελί οποιασδήποτε φυλακής. Όταν έφυγε από εκεί, ζητά να επιστρέψει στον Κορυδαλό. Η διαφορά είναι ότι ο Κορυδαλός έπαυσε να είναι κατάστημα κράτησης όπως ήταν πριν φύγει ο Κουφοντίνας και έγινε φυλακή υποδίκων. Συνεπώς δεν υπάρχει επιχειρηματολογία που ισχυρίζεται ότι είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να τον επαναφέρει στον Κορυδαλό. Θα μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη φυλακή και έφυγε από τις αγροτικές και τον πήγαν στο Δομοκό, η οποία είναι μια νεότατη και ασφαλέστατη για αυτού του είδους των εγκληματιών, ο Δομοκός, και θα μπορούσε να μείνει στο Δομοκό, επαναλαμβάνω, και μπορεί να μείνει στο Δομοκό, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2007. Είναι σχετικά πολύ καινούργια φυλακή και είναι φυλακή για την οποία ως τρόφιμοι μένουν κρατούμενοι όπως ο Κουφοντίνας, βαριά εγκλήματα κλπ. Κύριε Καπερνάρου, συγγνώμη. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός με ενέδρα έστησε ενέδρα και σκότωσε κατά συρροή, επειδή έτσι ήθελε, 11 ανθρώπους και έχει 11 ισόβιες. Δεν παίζουν ρόλο αυτό. Λέμε όμως, εάν γίνει αυτό το χατήρι στο Κουφοντίνα, ο οποίος επιλέγει αυτή τη δικαστική οδό, την εκβιαστική αν θέλετε, και να αναγάγουμε την απεργία πείνας σε ένδικο μέσον, γιατί να μην κάνουν το ίδιο και όλοι οι άλλοι κρατούμενοι με πολύ μικρότερες ποινές και με μία ισόβια ή με βαριά ποινή, με ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης στα 15 χρόνια. Εκεί τι θα πει η πολιτεία? Εάν κάνει κάποιος από αυτούς απεργία πείνας, εκεί θα τον αφήσουν να πεθαίνει? Άρα δηλαδή με την απειλή, την εκβιαστική απειλή ότι πρόκειται να πεθάνει κάποιος, θα κάνουν απεργία πείνας και θα πάνε σε όποια φυλακή. Άρα τι μπορεί να γίνει, κύριε Καπερνάρου, τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση Κουφοντίνα? Τέλειωσα, διότι αυτή τη στιγμή ο Κουφοντίνας είναι σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης και έχει κάνει αυτή την απεργία πείνας, δίψας κλπ. Κανείς δεν λέει, και το είπα και εγώ, ότι πρέπει να υποταχθεί η πολιτεία και η κυβέρνηση στον εκβιασμό αυτό της απεργίας πείνας. Τι γίνεται όμως, τι μπορεί να γίνει? Εφαρμογή των νόμων. Εφαρμογή των νόμων. Που λένε τι στην περίπτωση? Από όλους τους πολίτες η εφαρμογή των νόμων. Τελείως. Που στην περίπτωση αυτή τι λένε οι νόμοι? Τι λένε οι νόμοι στην περίπτωση? Τι λένε οι νόμοι στην περίπτωση? Ναι. Δεν θα πάει όπου θέλει η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή ο Κορυδαλός είναι φυλακή υποδίκων. Ο Δομοκός είναι φυλακή βαρυπινητών. Τι να κάνουμε? Μάλιστα. Λοιπόν, στο θέμα μας που είπατε. Καταρχάς, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, μακάρι να γίνουν και να μην μείνουν εξαγγελίες. Υπάρχει αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που πραγματεύεται ποινικούς νόμους και παρακολουθεί την ισχύ και την εφαρμογή των νόμων που είναι πρόσφατοι, του 2019, της 1ης Ιουλίου και της 18ης Νοεμβρίου του 2019. Δηλαδή, ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος διαφοροποίησε κάποιες διατάξεις. Τώρα, κενό, μεγάλο, ποιο είναι? Βιασμός ανηλίκου. Δεν θεσπίζεται εξατομικευμένα για τον ανήλικο. Ο βιασμός του 336 είναι από μωρό μέχρι 100 χρονών. Εδώ έχουμε και λέμε, είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε βιασμό ανηλίκου και να μην έχουμε βαρύτερη ποινή? Βεβαίως και πρέπει να γίνει βαρύτερη ποινή. Πόση? Όσο μπορεί να βάλει η λογική. Έτσι πρέπει να... Η λογική είναι νόμος.
σε σχέση με τις, με τις συνθήκες τις ελληνικές. Πρέπει να κάνουμε αυστηρότερη νομοθεσία και τιμωρητική, αν θέλετε, με τιμωρητική διάθεση για τέτοια ακραίως αποτρόπαια εγκλήματα. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Καπερνάρο. Αρκούν οι μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων για να δικαστούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι? Διότι στοιχεία προφανώς δεν υπάρχουν, ούτε φωτογραφίες, ούτε βιντεοτενίες. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Καπερνάρο, ακούστε. Να ολοκληρώσουμε και το θέμα της παραγραφής. Ναι. Η παραγραφή πρέπει να διευρυνθεί. Δεν είναι τα 15 χρόνια τώρα για τέτοια στιγερότατα εγκλήματα ή, αν θέλετε, ένα τόσο στιγερό έγκλημα. Έτσι, βιασμός ανηλίκου. Πρέπει να πάει όπως είναι στην Γερμανία τα 30 χρόνια. 30 χρόνια, μάλιστα. Μπορεί, δικαίωμά μας είναι. Εδώ δεν παρεμβαίνει η υπερεθνική νομοθετική ισχύς του όταν μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας επέβαλε, ας πούμε, την κατάργηση της ποινής του θανάτου. Μπορούμε ως εθνικό δίκαιο να ψηφίσουμε, να θεσπίσουμε διατάξεις και να πούμε, ξέρετε, αυτά το έγκλημα του βιασμού ανηλίκου να είναι απαράγραφο. Και τι να παραγράφεται? Ναι. Εσαΐ. Ναι. Όταν διαπιστωθεί και του κουβαλάει ένα παιδί σε όλη του ζωή επειδή δεν μπόρεσε για τον άλλο παιδί τρόπο να το αποκαλύψει και αποκαλύπτεται στα 40 χρόνια, γιατί όχι? Και να πάμε στο άλλο που λέτε. Στα αποδεικτικά στοιχεία, ναι. Στα αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταδικαστεί, να δικαστεί και να καταδικαστεί, λαμβάνονται υπόψη και οι ενδείξεις. Οι ενδείξεις. Και οι ενδείξεις. Στο 178 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που έχει τα στοιχεία απόδειξης, αυτά τα ενδεικτικώς αναφερόμενα μεν, αλλά που τα κατά κανόνα χωρίς να είναι υποχρεωμένα τα δικαστικά όργανα να λαμβάνουν υποχρεωτικώς υπόψη, αλλά υποβοηθητικώς είναι υποχρεωμένα να τα λάβουν υπόψη, και οι ενδείξεις μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αντικειμενική υπόσταση ενός εγκλήματος. Δεν χρειάζεται να είναι απόδειξης. Ακούω εγώ τη φωνή του φίλου μου, του Αλέξη του Μητρόπουλου, και λέω, κατάλαβα από τη φωνή ότι ήταν η φωνή του Αλέξη την ώρα που χτυπούσε το θύμα. Εάν τον έβλεπα κιόλας θα ήταν απόδειξη. Ότι τον άκουσα είναι ένδειξη. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτά όλα, όταν υπάρχουν ισχυρές, παλιά τις λέγαμε αποχρώσεις, διάφορα επίθετα, σοβαρές ενδείξεις, ισχυρές ενδείξεις, αποχρώσεις ενδείξεις παλιά, μπορούν να οδηγήσουν και να πείσουν ότι τελέστηκε ένα έγκλημα. Πότε υπολογίζετε να γίνει η δίκη, Λιγνάδη, με τα δεδομένα αυτά που μας έχετε περιγράψει και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί? Εξαρτάται από τη διάρκεια της ανακριτικής προσπάθειας, η οποία είναι υποχρεωμένη να εμβαθύνει, η ανακριτική αρχή, σε απόλυτο βάθος είναι υποχρεωμένη να πράξει το κάθε τι, λέει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Το κάθε τι, έχει τη λέξη κάθε τι, έτσι ώστε να γεμίσει όλα τα κενά και να σωρεύσει ποινικό αποδεικτικό υλικό έτοιμο και όριμο να φτάσει στο ακροατήριο και ικανό να κάνει το δικαστήριο να σχηματίσει δίκαιη άποψη, δίκαιη γνώμη, να εκδώσει δίκαιη απόφαση. Κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ένα παράδειγμα, ότι έχει κάνει εντελεχέστατη έρευνα αυτός ο εξαιρετικός δικαστής ανακριτής στην υπόθεση για το Μάτι, που μέχρι τώρα έχουμε 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα έχει ολοκληρώνεται ουσιαστικά, όπου βρήκε κακουργήματα, τα έστειλε στην εισαγγελία και για πρώτη φορά η εισαγγελία αρνείται να ασκήσει δίωξη για κακουργήματα. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως και έχει μείνει σε αυτό το στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, φοβούνται τώρα την παραγραφή και καλά. Μόλις είδαν ότι έκανε εντελεχέστατη έρευνα και βρήκε τρομακτικά στοιχεία και αναβαθμίζει το πλημμύρισμα σε κακούργημα, εκεί κάποιες παρεμβάσεις, κάποιο χέρι Θεού πήγε και η εισαγγελία δεν τα βρίσκει στο κακούργημα. Και μην ξεχνάτε, για να ολοκληρώσουμε τώρα, ότι η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας που είπατε προηγουμένως είναι πλημέλημα. Ο κύριος Καπερνάρος είναι κορυφαίος νομικός και ποινικολόγος. Εμείς και ως δάσκαλοι δικαίου θεωρούμε ότι το να μείνουν απαράγραπτα κάποια αδικήματα για τους πολίτες,
ενώ ένας πολιτικός όταν ξεπουλάει τη Μακεδονία ή υποθηκεύει το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια ή δίνει τα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια στους Γερμανούς κλπ. Και δεν λογοδοτεί ή παραγράφεται η ασυλία κεντρικών τραπεζιτών που δίνουν δάνεια στα κόμματα κλπ. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λοιπόν το πολιτικό προσωπικό στη δεύτερη θητεία να μπορεί να απαλλάσσεται και εγκλημάτων κραυγαρίων κατά του λαού, του έθνους. Μιλάμε τώρα το Ταϊπέδ. Για παράδειγμα, υποθήκευσαν για 99 χρόνια το δημόσιο πλούτο. Έκαναν διάφορα. Και υπ' αυτή την έννοια είμαι λίγο επιφυλακτικός στο να πάμε στις αμερικανικές παραγραφές ή στις γερμανικές που υποβασεί ο κ. Καπρενάρος στα 30 και 50 χρόνια. Με ενδιαφέρει, επειδή έχω ακούσει πολλά εγώ από τους εργασιακούς χώρους, ήρθε πριν χρόνια μία κοπέλα εργάτρια και μου λέει θα με απολύσει αλλά φέρω στην κοιλιά μου το παιδί του προϊσταμένου. Αυτά βλέπω εγώ καθημερινά. Όλα αυτά οι φρικαλαιότητες καλώς αποδεικνύονται, αλλά το τι γίνεται καθημερινά με προϊσταμένους, διευθυντές, συναδέλφους, από εργάτριες ζούγκλα, άρα ζούγκλα. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται προσοχή. Εγώ είμαι επιφυλακτικός στο να πάμε 30 και 40 χρόνια. Ξέρει ο Βασίλης, ξέρω ο Βασίλης, ότι ηγήθηκα και εγώ κέρδισα την πενταετία στην παραγραφή τα φορολογικά, διότι ερχόταν το κράτος και έλεγε: κύριε Μητρόπουλε, κύριε Χαραδαβέλα, κύριε Καπερνάρο, πριν 50 χρόνια αγοράσατε ένα σπίτι και δεν μπορείτε να το αποδείξετε. Πριν 50 χρόνια. Στοπ, του λένε φωτεινοί δικαστές στο Συμβούλιο Επικρατείας και χαίρομαι διότι ωφέλησα με μία νομολογία δεκάδες χιλιάδες. Ξέρετε, κύριε Χαραδαβέλα, να έρχεται και να σου λέει πριν 50 χρόνια, έλα εδώ, τι έκανε η μάνα σου, ο πατέρας κλπ. Άρα, είμαι, Βασίλη μόνο, είμαι γενικός επιφυλακτικός στο να πάμε στα απαράγραπτα αδικήματα. Ορίστε, αυτή είναι η άποψη, Βασίλη. Εδώ τώρα, έβαλε μεγάλο θέμα ο κύριος καθηγητής, ο φίλος ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Έβαλε μεγάλο θέμα τώρα. Ξέρει πόσο τον τιμώ. Συμφωνώ, την ίδια απόφαση έβγαλα κι εγώ. Έτσι. Αλλά εδώ έχουμε την εξής ειδοποιώ διαφορά, Αλέξη. Έρχεται η πολιτεία, έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας πολύ σωστά και λέει: πολιτεία, έπρεπε να ελέγχεις, γι' αυτό πληρωνόσουνα, κύριε της εφορίας, έπρεπε να τον ελέγχετε. Δεν θα έρθει να αποδειχνεί το εάν είναι ή όχι ο φορολογούμενος. Εσείς έχετε το βάρος της αποδείξεως. Όχι αυτός το βάρος της αποδείξεως. Εσείς το έχετε σαν πολιτεία και το έχετε μέσα στην πενταετία. Δεν θα είναι εσαΐ και να λέτε όποτε σας γουστάρει, έλα εδώ να μου αποδείξεις. Τότε που πήρες αυτά τα λεφτά, φέρε μου αποδείξεις. Αλλά και στα αδικήματα 30 χρόνια πίσω είναι και στα αδικήματα. Και αυτές τις φρικαλαιότητες, διότι πρέπει να δικαστεί και είναι, έλεγε, για τα αυριανά. Είναι σκληρό αυτό το οποίο ζήσαμε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Γι' αυτό που είναι και συμφωνώ απόλυτα για την πολιτεία. Είμαστε ένας λαός κακοποιημένος. Ένας λαός ο οποίος ονομαστήκαμε πειραματόζωα. Ένας λαός ο οποίος πληρώνει τον πιο υψηλό φόρο και τα πιο υψηλά τέλη. Καμία χώρα, κανένας λαός στην Ευρώπη δεν πληρώνει 100% μελλοντικό φόρο. Έτσι δεν είναι, προκαταβολή φόρου. Όμως σε καμία χώρα η δωροδοκία κομμάτων παραγράφεται στην πενταετία όπως στην Ελλάδα. Έτσι. Ο Χριστοφοράκος, στην υπόθεση του Χριστοφοράκου που τιμωρήθηκε από τη Γερμανία ως Γερμανός και Γερμανός υπήκος, που δωροδοκούσε δύο κόμματα στην Ελλάδα, γνωστά αυτά, ποιοι τα έπαιρναν δεν τα μάθαμε ποτέ, ο Χριστοφοράκος καταδικάστηκε γιατί δωροδοκούσε δύο κόμματα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα το έγκλημα αυτό κρίθηκε μη τιμωρηταίο, διότι όταν αποκαλύφθηκε είχε παρέλθει η πενταετία. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που πρέπει να σκληρύνουμε, αυτό το ακόμα και τα της γενετήσιας ελευθερίας εγκλήματα, όχι μόνο είναι πλημέλημα σε αυτά που με ρωτούσε ο κύριος Καρδαβέλας προηγουμένως, αλλά διώκονται και κατέγκριση, κύριε Αλέξη. Μάλιστα. Εάν στο τρίμηνο δεν υπευλήθη η έγκληση, πάλι έχουμε παραγραφή. Μάλιστα. Κύριε Καπερνάρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντηση και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ, γιατί κάναμε μια πολύ καλή κουβέντα, νομίζω. Και είχα καιρό να μιλήσω με τον φίλο του Αλέξη, ακόμα και δια της τηλεοπτικής επαφής.
Να είστε καλά. Χαίρομαι που έγινε η γέφυρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλησπέρα, κύριε Χαρταβέλα. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Χθες τέτοια ώρα μίλαγα με τον κύριο Κορκίδη και του έκανα μια ερώτηση πάρα πολύ απλή, αλλά και πολύ κρίσιμη. Πόσο αντέχετε ακόμη εσείς του χώρου αυτού, των εμπόρων, των επιχειρήσεων κλπ. Πόσο αντέχετε ακόμη? Η γνώμη μου είναι ότι το 80% δεν έχει άλλες αντοχές και πρέπει να σας πω ότι το θέμα που δημιουργείται τώρα και που νομίζω θα γίνει αμέσως αντιληπτό. Όπως ξέρετε, πέρυσι έχω πει πολλές φορές, εκτός έγινε ένα τζίρος 5,5 δις. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεπεράσει το 1 δις. Άρα μας λείπουν 4,5 δις μόνο από τις εκτόσεις. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο των εισρώων λοιπόν, που δεν γίνανε στις επιχειρήσεις. Είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις μείνανε τα εμπορεύματα επιστρέψεων του λαϊκού ώρα αμανάτη. Που σημαίνει ότι αυτά τα εμπορεύματα, αφού δεν μπορούν να τα δώσουν και τα δουν σε πολύ μικρότερες τιμές ή κάποια θα πεταχτούν, δεν έχουν χρήματα να πάνε στην επόμενη περίοδο, στην ανεξιάτικη περίοδο. Γιατί ως φαίνεται το lockdown θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι 15 Μαρτίου. Άρα ποιος θα πάει τον Απρίλιο να αγοράσει χειμωνιάτικα ρούχα? Γιατί μιλάμε για χειμωνιάτικες εκτόσεις. Γενικά, κύριε Χαρταβέλα, νομίζω ότι τρία στοιχεία που θα δώσω δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι τα νέα κόκκινα δάνεια είναι κοντά στα 10 δις. Η αγορά έχει μείον 50 δις από πέρυσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, τα οποία δεν έχει λειτουργήσει λόγω των lockdown και λόγω της πανδημίας. Και το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το άμεσο μέλλον δεν προμηνεί ότι θα μπούμε σε μια άμεση κανονικότητα. Αυτό το ένα μίλι το περιβόητο του Πρωθυπουργού θα τελειώσει τον Οκτώβριο και ούτε καν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο-Μάιο, γιατί οι εμβολιασμοί τότε περιμένουμε να ολοκληρωθούν. Σκεφτείτε ότι διαστόματος Υπουργού Τουρισμού το ποσοστό το καλοκαίρι είναι ευχής έργο φτάσει στο 50%, εκτίμηση ήμουν κάτω από 40% σε έναν τομέα που δίνει το 25% του ΑΕΠ. Άρα όλα τα στοιχεία είναι πάρα πολύ κακά. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση υιοθετεί αυτό που έχω ξαναπεί στο σχέδιο Πισαρίδη, ότι πάμε για μια αλλαγή της οικονομίας με πολύ μειωμένη μεσαία τάξη σε όφελος πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, όπως και τώρα στην πανδημία. Έχω πει ότι υπάρχουν τομείς που ήδη το 80-85% του τζίρου το κάνουν κάποιες πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Μάλιστα. Τώρα, όπως βλέπετε και στον τίτλο που έχουμε βάλει, στον υπότιτλο που έχουμε βάλει, είναι στις 16 Μαρτίου ενδέχεται να ανοίξει η αγορά. Ορόσημο το επόμενο δεκαήμερο. Εάν ανοίξει η αγορά 16 Μαρτίου, που εγώ δεν το πιστεύω με τα σημερινά δεδομένα, διότι οι δημοξιολόγοι, η Επιτροπή Εφή των Γιατρών λένε ότι αν δεν κατέβουμε κάτω από τα 500 κρούσματα την ημέρα, είναι πολύ επικίνδυνο να ανοίξει η αγορά. Εδώ πέρα είμαστε ακόμη στα 1.300 κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, και στις 16 Μαρτίου, αν ανοίξει η αγορά, για σας σώζεται το πράγμα εν ώψη και του Πάσχα ή όχι? Ασφαλώς και δεν σώζεται, αλλά είναι μια ένεση ρευστότητας. Θα ανοίξει η αγορά, σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Είχατε προηγουμένως μια εξαιρετική λοιμοξιολόγο, που είναι μία από τους πολλούς που έχουν πει πολλές φορές ότι η πρότασή μας για click and show, παράδοση εντός, δεν θα δημιουργούσε προβλήματα στη μετάδοση του κορονοϊού. Η πρότασή μας λοιπόν ήταν να κατήσουμε κάτω κυβέρνηση, λοιμοξιολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς και να δούμε ένα μοντέλο, αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τις επιχειρήσεις, λειτουργίες της αγοράς και βεβαίως προστασίας από την επιδημία. Αυτό η κυβέρνηση δεν το συζητάει, φαίνεται ότι υιοθετεί αυτό που έλεγα προηγουμένως, την τεράστια μείωση της μεσαίας τάξης. Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε κύριε Χαρταβέλα, όταν θα λειτουργήσει, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των νέων παρενεργειών που έχει ο κορονοϊός. Άρα, κανείς δεν μπορεί να πει στα σοβαρά τι θα γίνει από τις 16 Μαρτίου και μετά. Παρ' όλα αυτά, σας θυμίζω, για σκεφτείτε για τον τηλεθεατή, τι κάνουν κλάδοι που έχουν να λειτουργήσουν πάνω από ένα χρόνο. Π.χ. εστίαση, π.χ. τουρισμό, π.χ. το λιανεμπόριο που, όπως σας είπα, ένα μεγάλο μέρος δεν τα καταφέρει να το πουλήσει. Και έχουμε εδώ και ένα τραπεζικό σύστημα που δεν βοηθάει ουδόλω τη μικρομεσαία τάξη. Ναι. Θυμίζω ακόμη ότι το 2020 παραδέχθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι έδωσε λιγότερα χρήματα στη μικρομεσαία τάξη από το 2019. Και το 2021 δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια λογική των τραπεζών να στηρίξει οικονομικά, γιατί αυτό χρειάζεται ένα ρευστότητα. Θέλω να κλείσω με το παράδειγμα που συνέβη στην περιφέρεια, αυτό το κομμάτι τη ομιλία. Στην περιφέρεια, λοιπόν, έγινε ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων. Παρέμβηκε το επαγγελματικό επιμελητήριο για άλλα 50 εκατομμύρια 250 για τις επιχειρήσεις από 0 έως 9 άτομα.
Ξέρετε πόσες είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν? 50.000, και το ποσό που έχει σωρευτεί και ζητάνε 1,5 δις. Δηλαδή ένα στους 6 θα πάρει χρήματα. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για το ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην οικονομία και στις επιχειρήσεις? Για να σας πω τώρα κάτι εδώ πέρα. Καταρχήν, κούρεμα δεν βλέπω να γίνεται. Δεν αφήνουν και οι θεσμοί να γίνει κούρεμα, γιατί ένα βασικό αίτημά σας είναι να γίνει ένα κούρεμα στα χρέη που έχουν δημιουργηθεί με την επιδημία του κορονοϊού. Αυτό δεν βλέπω να περπατάει, για να είμαστε ρεαλιστές. Κάτι όμως πάει να γίνει. Μια γενναία ρύθμιση οφειλών 60 με 72 δόσεις κλειδώνει, λέει, για το 2022. Το έχετε ακούσει αυτό, ότι θα πάμε? Βέβαια, το άκουσα. Το άκουσα και το διάβασα, κυριακάτικες εφημερίδες. Πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχήν, ξεκινάμε από τη λογική που νομίζω αντιλαμβάνεστε. Άρα, σημαίνει το 50% τουλάχιστον δεν θα μπορεί να αποπληρώσει αυτές τις δόσεις. Μάλιστα, ξεκίνησε η κυβέρνηση για τις 120 και τώρα πάει σε 60-70, πράγμα αδύνατο. Άρα, θα έχουμε νέα συσσόρευση χρεών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ΕΦΚΑ και βεβαίως και στις τράπεζες, όπως προείπα. Η χώρα μας δεν έχει παρά να ενώσει τη φωνή της με τον Ντράγκη, να ενώσει τη φωνή της με τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιού Ευρώπης αλλά και φωνές από την Βόρεια Ευρώπη. Να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κούρεμα ιδιωτικού χρέους. Στη χώρα μας, σας θυμίζω κύριε Χαρταβέλα, το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει το δημόσιο χρέος. Που σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα στο μεγαλύτερο αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Θα τους πάρουν στο πτωχευτικό δίκαιο και άρα ουσιαστικά θα τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και θα γίνουν αύριο το πρωί εργαζόμενοι σε κάποιες επιχειρήσεις ή κάποιοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να σηκώσουν κεφάλι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε το ανθρώπινο στοιχείο. Επιχειρήσεις με 30-40 χρόνια ιστορίας, όπως ήδη υπάρχουν κλειστές, καταστρέφονται λόγω της πανδημίας. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε. Αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, από τα 72 δις που θα πάρουμε σε βάθος 8ετίας, εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα Πισαρίδη, το προανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, σύμφωνα με δική μας μελέτη, ένα δις περίπου όλα αυτά τα χρόνια από τα 72 θα πάει στους μικρομεσαίους. Θα πάει στους ψηφιακούς επιχειρηματίες. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Θα πάει στους πράσινους επιχειρηματίες, θα πάει στους καινοτόμους επιχειρηματίες, σε αυτούς που θα κάνει την απολιγνητοποίηση με τους Γερμανούς στα λιγνητικά τοπία, παιδεία στην Τολεμαΐδα, και θα πάει σε ένα τμήμα της κατάρτισης, όχι στους μικρομεσαίους, αλλά πάνω στις νέες ψηφιακές οικονομίες. Άρα, ενώ οι μικρομεσαίοι έχουν βάλει όλη πλάτη, είναι ο Άτλαντας, να συγκρατήσουν την έκρηξη της ανεργίας, τους δίνουν κάτι λίγα εκεί πέρα και βεβαίως τηρούν τις ρήτρες να μην απολύουν. Αν αρχίσει και φύγουμε από αυτό το Ρουβίκονα, θα τους ξεχάσουν οι πάντες, και αυτό λέει το πρόγραμμα Πισαρίδη. Θα πάμε σε νέα ανάπτυξη χωρίς τους μικρομεσαίους. Ή με τον αποδεκατισμό τους. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τα θέτει ο Πρόεδρος, αγωνιωδός και αγχωδός. Και οι άλλοι, αλλά και ο Χατζηδοσίου κυρίως και πρότιστα και με άλλους. Υπό αυτή την έννοια πρέπει κάτι να γίνει, να στηριχτούν οι άνθρωποι. Διότι, επαναλαμβάνω, βγαίνει σε Σεργιάννη η κυβέρνηση στην Ευρώπη. Λέει, εγώ συγκράτησα τη μεγάλη έκρηξη ανεργίας, αλλά τη συγκράτησε ο Χατζηδοσίου, ο κύριος Χατζηδοσίου και η δική του. Γιατί? Γιατί του λέγανε πάρε την πρώτη επιστρεπτέα, πάρε τη δεύτερη, πάρε την τρίτη, μην απολύεις μέχρι το Δεκέμβριο, μην απολύεις μέχρι το Γενάρη, μην απολύεις τώρα, του πάνε μέχρι τον Ιούλιο. Και βγαίνουν οι υπουργοί και λένε να, εμείς συγκρατήσαμε. Πρέπει να στηριχτούν. Διαφορετικά είναι τελειωμένη, σκληρή λέξη, αλλά είναι τελειωμένη. Κύριε Χατζηδοσίου, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με όλα αυτά που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Βεβαίως, μια λέξη, αν μου επιτρέπετε. Για μένα το ηθικό θέμα είναι το εξής. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, πάνω από 200.000 επιχειρήσεις πάνε για λουκέτο. Οφείλει η κυβέρνηση, οφείλει ο πολιτικός κόσμος να βγει γενναία και να πει: ναι, οδηγούμε εσάς στην καταστροφή. Όλα αυτά που σωστά είπε προηγουμένως ο κ. Καθηγητής είναι το σχέδιο για το 2021-2027. Όμως πρακτικά οδηγεί όλο αυτόν τον κόσμο στο να κλείσει και να χάσει τις περιουσίες του. Δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει και πρέπει επιτέλους να του πει την αλήθεια. Και θέλω να είστε βέβαιοι, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, η ώρα των κοινωνικών συγκρούσεων δεν είναι πολύ μακριά. Κύριε Χατζηδοσίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλώς ο Πρόεδρος. Επιστρέφουμε στον χώρο του κυρίου Μητρόπουλου, του καθηγητή μας. Κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα, κάτι. Ναι. Θέλω να δούμε αυτό το φρούτο, το καινούριο φρούτο που το είδα σήμερα, που λέγεται συμπληρωματική σύνταξη με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο, λέει, ασφαλιστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά, εργαζομένους, συνταξιούχους,
ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και σε επαγγελματικά και ασφαλιστικά ταμεία και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χαρδαβέλα. Τι είναι αυτή η ιστορία? Κύριε Χαρδαβέλα. Τι φρούτο είναι αυτό το καινούριο που μας έρχεται? Και οι Ευρωπαίοι και οι δικοί μας, μιλάω για όλο το μνημονιακό τόξο, αλλά και δυστυχώς και κάποιοι επιστήμονες αμετανόητοι, ετοιμάζουν ένα ρυφηφί στις συντάξεις. Να πούμε ότι μέχρι τώρα, ό,τι έχουν πάρει οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια, τα έχουν πάρει, το είπαμε και προχθές, από ορισμένους γενναίους δικαστές και κάποιους λιγότερους γενναίους δικηγόρους. 5-6 βάλαμε τα θέματα και βγήκανε κάποια δικαστήρια και δώσανε τα αναδρομικά, τα εξηγήσαμε, θα μας ρωτήσουν οι τηλεθεατές, θα τα ξαναπατήσουμε. Τώρα τι κοιτάνε? Κοιτάνε μέσα από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής. Ήδη ξεδιπλώνουν, λέει, το δημογραφικό. Ζούνε πολλοί οι γέροι, οι παππούδες, οι συνταξιούχοι. Θα πρέπει να τους μειώσουμε τις συντάξεις. Αυτό λένε, οδηγούν σε μια λογική κακής ευθανασίας για αυτούς τους ανθρώπους. Ιδιωτικοποιούν την επικουρική. Στενοχωρούμε διότι βάζουν μέσα και τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Και τώρα τι λένε? Ξεκινάνε μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί κάποιος να ασφαλίζεται σε ιδιωτική επιχείρηση όχι με βάση την εργασιακή του σχέση, αλλά με βάση το εισόδημα που διαθέτει. Αλλά σε μια διαδικασία κοινωνία ραγδαίας κοινωνικής επιδείνωσης, τα περιγράψαμε, τα περιγράψατε κλπ. Ποιος θα ασφαλιστεί? Αυτός που τώρα ακόμη σας ασφαλίζεται. Ένας που έχει τώρα εισόδημα, κύριε Χαρδαβέλα, έχει τη δική του δημόσια ασφάλιση, το αποκούμπι του κράτους και πάει και σε ιδιωτική ασφάλιση. Πάνε οι εργάτες, οι προλετάριοι να διπλοασφαλιστούν? Όχι. Έχουνε τον εύκα τους, πάνε στα ταμεία τους, ταλαιπωρούνται. Θα βγει τώρα η κυρία Χριστίνα που λέει: εγώ χαμηλό συνταξιούχο, τι θα κάνω? Και θα πούμε ότι πρέπει να πολεμήσουμε. Υπ' αυτήν την έννοια, αυτό το οποίο διαβάσατε και διαβάσαμε στα κυριακάτικα φύλλα, ετοιμάζουν να πετσοκόψουν τη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τις κόβουνε. Όπως εκεί στον έμπορο της Βαρετίας, με λίγο κρέας, λίγο σώμα, λίγο χέρι κλπ. Να την αφήσουν ένα μικρό τόσο δά κομματάκι για τα απαραίτητα, άκρως απαραίτητα. Άρα και η κύρια σύνταξη απειλείται και η επικουρική και το ΕΦΑΠΕΞ κλπ. Παίζουν με τη φωτιά διότι θέλουν να πούν ότι το δημογραφικό είναι μια διεθνής χρονοβόμβα. Δεν την αντέχουν οι οικονομίες μας, δεν σκεφτένει οι ασφαλισμένοι. Άρα πρέπει να πεθάνουν γρήγορα. Άρα πρέπει να πεθάνουν γρήγορα. Ευθανασία κλπ. Δεν θα τους αφήσουμε και δεν πρέπει οι περήφανοι, οι αξιότιμοι συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι όλος ο λαός να τους το επιτρέψει. Είναι αγωνιστικοί. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουν τα τηλέφωνα για εσάς. Τα τηλέφωνα ήδη είναι ανοιχτά. 211-1860-001. Έχουμε σήμερα την χαρά και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί σας ο κ. Μητρόπουλος, δηλαδή ο καθηγητής, ο ειδήμων σε θέματα συνταξιοδοτικά. Ήρθε λοιπόν η ώρα που περιμένατε ίσως όλοι σας να έχετε μια ζωντανή κουβέντα με τον καθηγητή μας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εργατολόγο και βαθύτατο γνώστη των ασφαλιστικών θεμάτων. Ξεκινάμε με τον κύριο Αλέξανδρο. Καλησπέρα, κύριε Αλέξανδρο, από την Αθήνα. Καλησπέρα. Γεια σας. Μια ρωτησούλα απλή θέλα. Δεν ακούω. Μια ρωτησούλα απλή θέλω, ε? Κύριος Αλέξης. Μια απλή, ναι, ρωτησούλα. Ναι, ορίστε. Ναι, μ' ακούτε. Ορίστε, ναι, ναι. Κύριε Αλέξανδρε. Οκ. Okay. Μια ρωτησούλα απλή ήθελα. Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει ότι δεν θα πληρώσουμε συμμετοχή στα φάρμακα αυτή που έβγαλε το ΕΚΑΣ. Εμείς όμως πάμε τώρα και πληρώνουμε 25% ακόμα. Κύριε Αλέξανδρε. Είσαστε από τους, αυτούς που έχασαν από τους πρώτους το ΕΚΑΣ 15, 16, 17? Όχι, είναι από τους δεύτερους, μετέπειτα. Μετέπειτα. Επειδή εδώ υπάρχει μία ρύθμιση και ίσως σας ταλαιπωρούν με τα πρωτότυπα, ενώ στα γενώσιμα έχει βάλει η κυβέρνηση, είναι μία αδικία που συνεχίζεται, ενώ η ψηφίστηκε η ρύθμιση να συνεχίσει η απαλλαγή σας, η πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα, μας έρχονται και μας κάποια παράπονα ότι οι φαρμακοποιοί και οι οποίοι δεν τηρούν τον νόμο αναφορικά με τα μη γενώσιμα.
Φαίνεται ότι αυτό πρέπει να κάνει διόρθωση άμεση η κυβέρνηση, διόρθωση για να υπάρχει γενική απαλλαγή όλων των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ, διότι αυτές τις μέρες μας έρχονται και μας πολλά παράπονα ότι ή δεν έχουν εντολή στον ΕΟΠΗ ή το Υπουργείο δεν έχει δώσει διευκρινήσεις και ταλαιπωρούν τον κόσμο σαν τη δική σας περίπτωση, κύριε Αλέξανδρε. Θα το ψάξουμε αύριο και θα καλέσουμε την κυβέρνηση να γενικεύσει το μέτρο για να μην ταλαιπωρεί, αφού είπε ότι κανένας που έχασε το ΕΚΑΣ δεν θα έχει συμμετοχή στα φάρμακα, κύριε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ. Είναι αυτό, γιατί πήραμε και εμείς κάποια παράπονα, ναι. Και μάλιστα την προηγούμενη Κυριακή βγαίνοντας βγήκε και αρχίζουμε και πονηρό μήπως η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τις σαφείς οδηγίες, κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, δημόσιες λοιπά, που χάσανε το ΕΚΑΣ, είχαν ως αντισταθμιστικό μέτρο, κύριε Χαρδαβέλα, απαλλαγή από τη συμμετοχή στα φάρμακα. Και τώρα τους λένε, ξέρετε, αυτό που παίρνετε είναι πρωτότυπο, δεν είναι γενώσιμο και μόνο από τα γενώσιμα απαλλάσσεστε. Κάτι παιχνίδια παίζονται και πρέπει εδώ να διευκρινιστούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιος είναι στο τηλέφωνο μας, ποιος θέλει να μας ακολουθήσει. Λοιπόν, θα ακούσουμε πάλι σε λίγο, σε εσάς. 211-1860-001 το τηλέφωνο μας που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τώρα, μέσα στο Μάρτιο, κύριε Μητρόπουλε, μπορείτε να μας πείτε τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι μέσα στο Μάρτιο, από μεθαύριο δηλαδή, από αύριο. Κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να ξέρουν οι αξιότιμοι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες ότι από το Μάρτιο, 22 Μαρτίου, μέχρι και τέλη και τον Ιούνιο, θα υπάρξουν 4 διαφορετικές καταβολές για ξεχωριστές ομάδες συνταξιούχων που αναφέρονται σε αναδρομικά. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή η οποία βγήκε συνταξιούχων, που βγήκε στη σύνταξη από 1/1/19 και δόθε. Εκεί ο επανυπολογισμός είναι ευκολότερος και δεν έχουν προσωπική διαφορά, γι' αυτό 30.000 με 40.000 κόσμου θα πάρουν και αυξημένη κύρια σύνταξη και αναδρομικά υπό τον όρο, 17 μηνών, υπό τον όρο ότι έχουν ασφαλίσει πάνω από 30 χρόνια ή σε ένσημα, πάνω από 9.000 ένσημα. Βάλτε μια ανωτελή, γιατί υπάρχει από την Αλεξανδρούπολη τηλεθεατής ο κ. Δήμος, να μην τον έχουμε και περιμένει και ξοδεύεται ο άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε Δήμο. Ναι, γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Σας ακούμε. Να ρωτήσω εκ μέρους της μάνας μου. Όριστε, κύριε Δήμο. Έγινε, χάσαμε τον πατέρα μας 21 Ιανουαρίου το 21. Μάλιστα. Έμεινε χείρα. Συλληπούμεθα. Μπορεί να διεκδικήσει τα αναδρομικά της κυρίας σύνταξης του πατέρα μου, που βγήκε σύνταξη πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, το 8 βγήκε σύνταξη, το 2008, με 35 χρόνια είχα δουλειά, δηλαδή ένσημα. Σε αυτή... Για τα αναδρομικά της κυρίας, όχι αυτά των 17 μηνών. Με τα 35 χρόνια η μανούλα σας, επειδή θα επανυπολογιστεί η σύνταξη του αείμνηστου πατέρα σας, θα πάρει και αυξημένη, θα επανυπολογιστεί και η δική της σύνταξη. Συνεπώς από το δεύτερο κύκλο των αναδρομικών κάτι έχει λαμβάνει η μανούλα σας και για τη δική της σύνταξη και ως αναδρομικά. Αλλά για τα προηγούμενα δεν θα έλεγα να κάνετε αυτή τη στιγμή δικαστικό αγώνα. Να αναμένετε, κύριε Δήμο, την απόφαση που έχουμε εξηγήσει εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα της υπόθεσης που δικάσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας 15 Ιανουαρίου, αφορά τη μανούλα σας αυτό το πράγμα και αφορά και το καθεστώς του αείμνηστου πατρέ σας, το συνταξιοδοτικό. Υπ' αυτή την έννοια η δική μας συμβουλή είναι, η δική μας συμβουλή, επειδή τη μανούλα σας την αφορά αυτό που θα γίνει σε ένα τρίμηνο και θα πάρει κάτι της, ας περιμένει για τα πρώτα αναδρομικά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν χρειάζεται, διότι έτσι κι αλλιώς το 21 είναι παραγεγραμμένο το 15, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των αναδρομικών στην περίπτωση που θα διεκδικούσε η μανούλα σας. Άρα δεν σας συστήνουμε να πάτε σε δικαστήριο. Μάλιστα.
πράγματα. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση. Δεν σας συστήνουμε, όχι. Να μην πάμε. Σας αποτρέπουμε κιόλας. Όχι μόνο δεν σας, αλλά δεν θέλουμε να πάτε. Περιμένετε, αφού ενημερώνεστε εδώ από την Αλεξανδρούπη, την όμορφη Αλεξανδρούπη, τον κύριο Χαρδαβέλα και από εμάς. Εδώ περιμένετε, θα ενημερωθείτε. Κύριε Δήμο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά και συλληπούμεθα. Και από την Αλεξανδρούπολη πάμε εδώ κοντά στο Ήλιον να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία. Καλησπέρα, κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, μας ακούει? Δεν μας ακούει, κυρία Αναστασία. Έχει κλείσει το τηλέφωνο, διότι περίμενε αρκετή ώρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, προχωράμε στην... Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που είναι... Δεν ακούω. Ναι, πες μου. Η πρώτη κατηγορία, κύριε Χαρδαλέα, την είπαμε, είναι αυτή που είναι, θα πάρουν το Μάρτιο τώρα, σε 25 μέρες. Θα πάρουν, στις 22 αρχίζει η καταβολή Μαρτίου με τη σύνταξη του Απριλίου, οι συντάξεις προκαταβάλλονται στην πατρίδα μας. Θα πάρουν αυτή η πρώτη κατηγορία που βγήκαν σύνταξη από 1/19. Ύστερα, τον επόμενο μήνα, θα πάρουν οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και δόθε. Μάλιστα. Και μέχρι τον Ιούνιο θα πάρει η τρίτη κατηγορία που είναι εκεί μεγαλύτερη, οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη προ του Μαΐου του 2016, προ νόμου Κατρούγκαλου. Και γύρω στον Ιούνιο θα πάρουν τη μεγαλύτερη σύνταξη και αναδρομικά ενός χρόνου οι λεγόμενοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Αυτοί που είναι και συνταξιούχοι και απασχολούνται. Κατάλαβα. Σε αυτούς θα χορηγείται μεγαλύτερο κομμάτι σύνταξης. Ενώ μέχρι τώρα παρακρατείτο το 60% της σύνταξής τους όσο δούλευαν, τώρα θα παρακρατείτε το 30%. Κατά. Έτσι θα έχουν οικονομική ωφέλεια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα ένα ερώτημα στον κύριο καθηγητή. Ορίστε, ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω, έχω καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη. Ήμουν ασφαλισμένος αρχικά στο ΤΕΒΕ, στη συνέχεια είχα ΙΚΑ. Για να συμπληρώσω τις προϋποθέσεις μου, είπαν και έκανα κάποια προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ. Μάλιστα. Στο διάστημα αυτό της προαιρετικής, για ένα μικρό χρονικό διάστημα 6 μηνών, ξανασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Αλλά εγώ συνέχιζα να πληρώνω όλο το διάστημα αυτό την προαιρετική στο ΙΚΑ. Τώρα μου λένε από τις συντάξεις του ΙΚΑ ότι στέλνουν αυτό, το ξαναγυρίζουν για να... Και μου λένε ότι μάλλον δεν δικαιούμαι σύνταξη γιατί έπρεπε να ασφαλιστώ στον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το ΤΕΒΕ. Εγώ αγράμματος άνθρωπος δεν ήξερα τώρα τις λεπτομέρειες αυτές. Δεν έκανα την προαιρετική, δεν τη συνέχισα. Συνέχεια μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέχρι να καταθέσω τα χαρτιά μου, συνέχισα να πληρώνω προαιρετική στο ΙΚΑ. Και όχι το ΤΕΒΕ που μου είπαν ότι ήμουν υποχρεωμένος. Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει, καλό σας λένε ό,τι σας λένε. Αλλά το θέμα αυτό μπορεί να διορθωθεί. Ας αφήσετε ένα τηλέφωνο να σας πούμε τηλεφωνικά την άποψή μας. Διορθώνεται. Οι υπάλληλοι τηρούν μία νομοθεσία που ισχύει κανονικά, κύριε Γιάννη. Αλλά αυτό που μας περιγράψετε διορθώνεται χωρίς έξοδα με απλή συμβουλή. Αφήστε ένα τηλέφωνο για να το συμβουλέψουμε. Ναι. Τηλεφωνικά, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί πρέπει να του πούμε μία λεπτομέρεια του ανθρώπου. Εντάξει, κύριε Γιάννη, λοιπόν, αφήστε το τηλέφωνό σας, θα το δούμε και θα ασχοληθεί ο κύριος Μητρόπουλος. Πάμε στο Μαρούσι, στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας ακούω. Ορίστε. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο για τα αναδρομικά. Είμαι συνταξιούχος από το 2002. Τι θα γίνουν τα αναδρομικά, αλλά εκτός τα αναδρομικά αυτά που περιμένουμε, τι θα γίνουν εκείνα τα αναδρομικά που ήδη έχουμε κάνει αγωγή για τα δώρα του Πάσχα, των Χριστουγέννων και το 13ο. Για τα δώρα, δώρα κύριε Γιώργο των Περικοπών του 12, την κατάργηση των δώρων από τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Κουτρουμάνη, έχουμε κάνει το δικαστήριο, προαναφερθήκαμε, άρα... Αναμένετε χωρίς να κάνετε τίποτε τώρα, δεν έχετε κανένα περιθώριο να κάνετε τίποτα, ούτε πρέπει να κάνετε. Έχει δικαστεί υπόθεση για τα δώρα του 11 μήνου,
αυτό λέμε των αναδρομικών, και πιστεύω ότι σε ένα μήνα το αργότερο θα εκδοθεί η απόφαση και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε κιόλα. Άρα τα δώρα του 11μήνου για τις περικοπές του 12 είναι υπό δικαστική βάσανο και θα έχουμε εξελίξεις σε προσεχείς μέρες, εβδομάδες. Άρα λοιπόν εδώ, τώρα, αν μου λέγατε και πόσα χρόνια ασφάλισης έχετε, θα σας έλεγα... 30. Αν έχετε 30, είσαστε οι μη ευνοημένοι της ρύθμισης του νόμου Βρούτση. Γιατί? Διότι με τον νόμο του επιβραβεύει τους έχοντες και τις έχουσες πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και αφήνει δυστυχώς μεταξεταστέους ως προς την αύξηση τους έχοντες μέχρι και 30 χρόνια. Εσείς κύριε Γιώργο είστε 30 χρόνια ή 30 και κάτι? Ακριβώς 30 χρόνια έχει ο κύριος Γιώργος. Λίγο πριν το 30, ένα λεπτό κύριε Μητρόπουλε, ακούστε με σας παρακαλώ αν θέλετε. Λίγο πριν το 30, αλλά έχω υποστεί 50% του επικουρικού. Έπαιρνα 550 και τώρα παίρνω 325. Αυτό που λέμε για τα 30 χρόνια, κύριε Γιώργο, αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις, δεν εμπλέκονται οι επικουρικές. Όταν λέμε εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα ότι ο νόμος Βρούτση λέει θα πάρουν αύξηση οι έχοντες πάνω από 30 χρόνια, αναφερόμαστε μόνο στην κύρια σύνταξη και αυτής ο ασφαλιστικός βίος πρέπει να είναι από 30 χρόνια και πάνω. Για να έπαιρνε ο κύριος Γιώργος και αυξημένη κύρια σύνταξη κάθε μήνα και αναδρομικά. Άρα είναι στο μετέχμιο, αλλά οι έχοντες μέχρι κύριε Χαρδαβέλα και 30 χρόνια μένουν ως έχουν και δεν παίρνουν αύξηση. Είναι αδικία, αδικία, είναι μεγάλη αδικία, μεγάλη. Διότι πολλοί κόσμος βγήκε από ασθένεια, έχασε τη δουλειά του. Πολλές γυναίκες ρωτούσαν να φύγουμε, φεύγανε γιατί είχαν τη δυνατότητα. Και λέει εμείς γιατί τιμωρούμεθα και δεν παίρνουμε. Άρα λοιπόν κύριε Γιώργο περιμένετε το δικαστήριο και να δούμε πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός της δικής σας σύνταξης, αλλά όπως λέτε έχετε 30 χρόνια, εκεί ή θα έχετε μια οριακότατη αύξηση ή καθόλου αύξηση. Αυτό λέω. Αυτά κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και συνεχίζουμε την κυρία Ιωάννα από το Περιστέρι. Ορίστε κύριε Ιωάννα, καλησπέρα. Η κυρία Ιωάννα μας ακούει? Ορίστε. Ορίστε κύριε Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ορίστε κύριε Ιωάννα. Είμαι 80 χρονών. Μπορώ να πάρω σύνταξη γύρατος. Είχα κάνει το 2011, είχα κάνει και μου είπανε όχι. Κυρία Ιωάννα, για πείτε μου, έχετε ασφαλιστεί? Όχι. 3 χρόνια είχα ένα φύλλο. Άρα έχετε δουλέψει μόνο 3 χρόνια, περίπου 900 ένσημα. Ναι, περίπου 3-3 άρα χρόνια. Άρα δεν είχατε κάνει αίτηση για σύνταξη, είχατε κάνει αίτηση για να πάρετε του ανασφαλίστου υπερήλικος. Μάλιστα. Αυτό και αυτό σας απερίφθη. Αυτό σας απερίφθη. Δηλαδή τι μπορώ να κάνω. Τώρα, εάν... δεν έχετε καθόλου εισοδήματα, καθόλου εισοδήματα. Καθόλου. Μπορείτε να κάνετε στον ΟΠΕΚΑ, στον Οργανισμό των Προνοιακών Επιδομάτων, μία αίτηση, εφόσον ο λογιστής σας βεβαιώσει ότι δεν έχετε εισοδήματα πάνω από ένα μικρό όριο που έχει ορίσει ο νόμος. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η σύνταξη ή το επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικος. Εδώ χρειάζεται κάποιος να σας συμβουλεύσει, κυρίως αυτός που παρακολουθεί έτσι την κατάστασή σας την οικονομική και φορολογική. Αυτό. Και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Θα πάω. Ο άντρας μου είναι άρρωστος. Μάλιστα. Κάτι. Ο άντρας μου είναι άρρωστος. Το είπαμε. Συνεχίστε. Έχει καρκίνο. Μάλιστα. Και έχουμε από τον Αύγουστο παιδευόμαστε. Μπορεί να πάρουμε καμία βοήθεια από πουθενά που μπορώ να πάω? Αυτό κυρία Ιωάννα...
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος φορέας, κάποια οργάνωση, κάποια υπηρεσία να δίνει, να δίνει χρήματα. Εδώ... Αλληλεγγύης που λένε. Αυτό το και πάλι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που είναι 200 ευρώ το μήνα χορηγείται με κάποιες εισοδηματικές προϋποθέσεις. Πρέπει ή να μας πείτε ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά πρέπει να τα αποτυπώσει ένας λογιστής να μας πει, γιατί έχετε τη δυνατότητα να πάρετε εάν τα εισοδηματά σας είναι πολύ πολύ περιορισμένα. Εμείς δεν μπορούμε επ' αυτού να μπούμε σε άρα κύριε Ιωάννα, περαστικά στο σύζυγο περαστικά. Προσπαθήστε άρα πρέπει να κάνετε το εξής, κύριε Ιωάννα. Ακούστε με, κύριε Ιωάννα μου, ακούστε με ένα λεπτό για να σας βοηθήσουμε, θέλουμε. Πρέπει να συμβουλευτείτε και να συνεργαστείτε με έναν δικηγόρο, φίλο ή λογιστής. Να σας βοηθήσει, αν έχετε παιδιά να σας καθοδηγήσουν. Και... καταλαβαίνω, είστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο ένας, και... μου είπατε, ο άντρας σας είναι κατάκητος, εσείς είστε μια γυναίκα μεγάλη. Άρα λοιπόν να σας βοηθήσει ένας λογιστής, γιατί μπορείτε να πάρετε κάποιο επίδομα. Και... αλλά για να πάρετε το επίδομα αυτό πρέπει εσείς οι ίδια να κάνετε τη σχετική αίτηση. Έτσι. Εκεί που πρέπει. Κάντε όλα αυτά και πάλι εδώ πέρα είμαστε. Και με περιορισμένα εισοδήματα. Πάρα πολύ που μας πήρατε. Αφήσει ένα τηλέφωνο να τη συμβουλεύσουμε. Αλλά λέει απερίφθη τώρα. Γιατί απορρίφθηκε? Υπάρχει η περιουσία. Ναι. Ας επανέλθει, ας αφήσει ένα τηλέφωνο να τη συμβουλεύσουμε. Αλλά κύριος Θοδωρής, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει και την περασμένη Κυριακή. Είμαι που έχω το πρόβλημα με το ΣΕΠΕ από την Πατησίων 37 που είχα πάει. Μάλιστα. Με την εργασιακή διαφορά. Μάλιστα. Και μου είχατε πει θα το κοιτάξετε για να μου δώσετε κάποια απάντηση, να με καθοδηγήσετε τι να κάνω με το πρόβλημα που έχω. Για ένα επίδομα εισοδηματικής ενίσχυσης. Πήγατε στο ΣΕΠΕ, κάνατε εργασιακή διαφορά. Δεν έκανα, γιατί μου είχατε πει στο τηλέφωνο να θα μιλήσετε με τον κύριο Αγραπηδά για να με καθοδηγήσετε. Μα θα πηγαίνατε να κάνατε πρώτα αίτηση. Κάνατε αίτηση, δώστε μας το νούμερο. Όχι, δεν έκανα αίτηση. Μάλιστα, τότε τι να πούμε αφού δεν κάνατε αίτημα. Επί ποιο αιτήματος θα παρακαλούσαμε εκεί πέρα να το δούνε, αν είναι δίκαιο το αίτημά σας. Πρέπει να κάνω αίτηση. Μα πρέπει να κάνω αίτημα. Και εμείς θα πούμε αν είναι δίκαιο το αίτημα. Αν είναι δίκαιο το αίτημα, πάνε να κάνετε το αίτημα, να μας το στείλετε, να δούμε και εμείς πόσο δίκαιο και υποστηρίξιμο είναι. Και τότε να πούμε να μην σας αδικήσουν, να κοιτάξουν. Ωραία. Να μην αδικηθεί. Άρα, κύριε Θοδωρή, ακούστε, κύριε Θοδωρή, κάντε εσείς το αίτημα για να ασχοληθεί και ο κύριος Μητρόπουλος, διότι αν δεν έχει στα χέρια του το αίτημα το δικό σας και στοιχείο. Πρώτον να υποβληθεί, δεύτερον να είναι δίκαιο. Σωστό. Και τρίτον να είναι υποστηρίξιμο. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή. Πάμε στον αμέσως επόμενο ή στην αμέσως επόμενη. Επόμενο τηλεθεατή μας, ο κύριος Γιώργος Σταυροπατήσια. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για την ύστερη ευκαιρία του στοχευτικού νόμου. Είχα ακούσει τα καμπάνια ότι αν έχεις κάτι στο πάρουν, ας πούμε, έχεις ένα σπίτι, ένα οικόπεδο στο πάρουν, μετά εσβήνονται όλα τα χρέη και ξεκινάς από την αρχή. Ισχύει? Ισχύει ότι όλη η περιουσία εκεί πέρα ρευστοποιείται για να διατηρήσετε ως ενοικιαστής για 12 χρόνια και ύστερα δυνητικός αγοραστής του σπιτιού σας. Αυτό να σας συμβουλεύσει κυρίως λογιστής τι γίνεται, διότι εκεί ρευστοποιείται η περιουσία όταν λέμε πτώχευση του δανειολήπτη. Αυτό να το δείτε με το λογιστή σας κυρίως που ξέρουν τη διαδικασία. Θέλει λεπτομέρειες από το θέμα. Κύριε Γιώργο, αυτά. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Βασίλη στην Γλυφάδα που θα είναι και ο τελευταίος μας φίλος για σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η σύζυγός μου έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με 30 χρόνια συν τα 5 τα πλασματικά στο δημόσιο και συνεχίζουν και τη μισθοδοτούν ακόμα. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Συν τα 5 κανονικά είναι. Δεν είναι εκπαιδευτικός, κύριε Βασίλη.
Όχι, όχι. Δεν είναι. Στους νοσηλεύτρια. Έχει 35. Πότε υπέβαλε την αίτηση συνταξιόδησης? Νοέμβριο τέλος. Νοέμβριο τέλος. Έκανε και τη δεύτερη αίτηση, κύριε Βασίλη. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα... Η δεύτερη έγινε τέλος Νοεμβρίου. Ωραία, τότε θα πάρει τον έναν μήνα, το πήρε το Γενάρη, θα πάρει και το Φλεβάρι, θα πήρε σίγουρα και από το Μάρτιο θα στενοχωρηθεί διότι θα κοπεί η μισθοδοσία. Άρα ό,τι εισέπραξε, νόμιμα εισέπραξε, γιατί θα μπει στη διαδικασία πια του συνταξιοδοτουμένου. Αυτά. Όποτε βγει συντάξη, αλλά σας αφορά όμως και η προκαταβολή. Θα πάρει την προκαταβολή, διότι του δημοσίου παίρνει μεγαλύτερη προκαταβολή. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία σήμερα, γιατί από αύριο αρχίζει η πλατφόρμα για την προκαταβολή. Αλλά την άλλη Κυριακή θα το πούμε. Εξηγήσουμε. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι, για αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μητρόπουλο που ήταν κοντά μου και μιλήσαμε μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε στις 9.30 το ερχόμενο Σάββατο, αύριο καθημερινά 11.30 με την εκπομπή που κάνουν εδώ στο Blue Sky την Άρενα. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχουμε. Γεια χαρά.